τραγούδια χθεσινά ξανά φορεμένα. Μην ψάχνεις τα φεγγάρια τα παλιά, τα περπατημένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά σ' αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Ζητάς τις ίδιες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν Αναστάση! Ρε Αναστάση! Ρε Μπουλούκο, πόσες φορές σου έχω πει να μην αργείς. Άντε κουνήσου και ξημερώσαμε. Τι έπαθες μωρέ, είχαμε ραντεβού. Όχι. Τότε γιατί λες ότι άργησα. Δεν ξέρω. Καλά, είναι σοβαρή απάντηση τώρα αυτό. Ξαφνικά. Ε, τι. Ένιωσα μόνος. Μόνος. Καλά, οι άλλοι που είναι? Έφυγαν όλοι και απότομα. Καλά, δεν το χαίρεσαι? Τι έπαθες μωρέ? Αναστάση, πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Με δουλεύεις τώρα? Έχεις όρεξη? Δεν σε δουλεύω, Στάθη. Ε, τότε? Φοβάμαι. Λίδα, Λίδα. Σε ψάχνουνε! Κλείστο. Κλείστο τώρα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, Στάθη. Είμαι σίγουρος, δεν πάνε καλά. Τώρα, μωρέ, τώρα που όλοι είναι τακτοποιημένοι, η Ευδοξία στην εξοχή της, η Ελπίδα με τον καλό της, ο Κωστάκης σπιτόγατος, ένα και ο γάμος στη μέση, η χειρότερα παιδί πράγμα, τέλος πάντων, ο άλλος ο Φίλιππος στις σπουδές του. Γι' αυτόν φοβάμαι, Στάθη. Γιατί, μωρέ, επειδή είναι ο μόνος που έμεινε ανήπαντρος? Και καλά λέω, πλάκα-πλάκα είναι μπέβηδες ακόμα, Αναστάσιμο, μια σταλιά μωρά. Έχω ένα προαίσθημα ότι ο Φίλιππος θα κινδυνεύσει. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Γιατί το λες αυτό, μωρέ, τι σε έπιασε? Έμπλεξε άσχημα. Με ποιον? Να σου πω, προλίγου είχε έρθει ο Αλέκος και μίλαγε με την Ελπίδα. Και έστησες αυτή? Όχι, βρε, περίμενε. Ναι, όχι κανονικά, αλλά λίγο. Όσο πατάει η γάτα δηλαδή. Δεν πειράζει, μωρέ, τέλος πάντων. Για παρακάτω λίγη. Όταν ανέβηκα να πάνω στο δώμα της Ελπίδας Άρων, εγώ μάζεψα τον Νικήτα στο σπίτι. Γιατί? Γιατί είχαν αρπαχτεί με τον Αλέκο. Ο Αλέκος δεν τον χώνεψε ποτέ. Μάλιστα. Και μπήκες εσύ στη μέση κατά το συνήθειό σου, μην γίνει καμιά συμπλοκή. Ο Αναστάσης ο ειρηνοποιός. Α, φουκαρά, πας γερέμποντας μου φαίνεται. Σε λίγο ανεβαίνω απάνω. Τάχα να πάρω κάτι. Τάχα? Ναι, τάχα, τάχα. Πλησιάζω λοιπόν εκεί που ήταν κλεισμένοι οι δυο τους. Και στείνεις αυτή. Λύσα κακιά. Τυχαία άκουσα. Τι?
Την κουβέντα της ανεψιάς μου με τον πατέρα της. Εκεί. Τι εκεί. Άκουσα ότι ο Φίλιππος είναι εμπλεγμένος. Με γυναίκα. Όχι με αμαξοστοιχεία. Με γυναίκα βέβαια. Πότε μπλέκει κανείς. Όταν αρχίσει τα παραδώσα με γυναίκες. Γνωστή. Τι γνωστή. Λέω γνωστή η γυναίκα. Δεν ξέρω. Ε τότε τι ανησυχείς. Κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ. Άντε τώρα που θα σου δώσουμε και λογαριασμό. Άντε παράταμε. Έλα Παναγία μου, στάσου ρε, θα σου πού πας. Όλοι τα πάω. Και χωρίς λόγια, ε. Τι χωρίς λόγια. Θέλω να πω, εάν θέλεις να έρθεις μαζί μου, δεν θα μιλάς. Αναστάση. Στάσου ρε Αναστάση. Στάσου ρε Αναστάση. Μα τι μίγας έτσι πάει ώρες ώρες. Θα γίνουν μεγάλες φασαρίες να μου το θυμηθείς, Στάφη. Ε, καλά, και τώρα τρέξεις να τις προλάβεις εσύ. Τι να κάνω, θα τις προλάβω. Και να ήθελα μπορώ να τις προλάβω. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω πολύ καλά, το ξέρεις. Έλα, αλλά πάμε. Πού? Στον καφενέ. Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να πατήσεις εκεί πέρα, ε? Πάμε να παίξουμε τάβλη. Ρε, Μπουλούκο, λειτουργείς. Εγώ να παίξω τάβλη. Εδώ χάνεται ο κόσμος και εγώ να παίζω τάβλη. Ε, παίξε φεύγα τότε αφού χάνεται ο κόσμος. Αλλά θα παίξεις. Διότι πρώτον, δεν θα μιλάμε. Και δεύτερον, θα έχεις τα σεκλέτια στο μυαλό σου και θα σε κερδάω. Έλα, έλα, πάμε. Τώρα σωστά τα λες, ε. Εδώ όλοι παραστράτησαν. Εγώ δηλαδή να μείνω απόξω, γιατί. Ε, τι θέλω να σου πω τόση ώρα. Άντε να γίνω κι εγώ καφενόβιος λοιπόν, να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Ξέρεις τι παρηγοριά μου είναι το καφενείο, ε. Ξέρεις τι παρηγοριά. Πας εκεί πέρα μέσα σεκλετισμένος, βλέπεις τους άλλους χειρότερα από σένα και λες πάλι καλά είμαι. Κοπανάς το ουζάκι και συνέρχεσαι. Κατάλαβες. Πού σου για εποχή. Ωραία ρε Μπουλούκο. Άντε να πάω να αλλάξω κι εγώ περιβάλλον, ε. Να δούμε ως πού θα τραβήξει αυτή η αγωνία. Να δούμε. Μέχρι πού θα το τραβήξεις. Αλεκό. Μια άλλη κουβέντα, απάντησε μου σε αυτό που σε ρώτησα. Θα πάει μακριά αυτό το αστιακί. Ναι, θέλω να σου πω κάτι όμως. Θα μου απαντήσεις πρώτα σε αυτό που σε ρώτησα. Δεν είμαι υποχρεωμένη και το ξέρεις. Κάνεις λάθος, είσαι υποχρεωμένη. Σ' ακούω. Ακούω, σ' αγαπάω. Και θέλω να το ξέρεις αυτό. Αλλά... 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 Πες το. Πρέπει να φύγω. Φύγεις, να πας πού. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Θέλω να φύγω όμως. Τι χωρίζουμε, λέει. Να πάρουμε κάποια απόσταση. Θέλω για ένα διάστημα να είμαι μακριά. Αυτό θέλω. Αυτό θέλεις εσύ. Αλλά όχι εγώ. Και εφόσον όπως λες με αγαπάς, θα προσπαθήσεις και θα βρεις το κουράγιο να με ανεχτείς. Αλλά εδώ. Κάπου έχει γίνει ένα λάθος, είμαι σίγουρο αυτό. Θα το χρεωθώ εγώ. Εγώ σε θέλω πολύ. Και θα σε έχω. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις αυτό. Σε είχα προειδοποιήσει, θα είναι δύσκολη η ζωή δίπλα μου. Και έχεις πει ότι δεν έχεις πρόβλημα. Σου έδωσα ό,τι ζήτησες. Και τώρα θέλεις να σου δώσω κι εγώ... Ό,τι μου αξίζει, τίποτα παραπάνω. Τι σου αξίζει. Αγαπάω το γιο σου. Νομίζεις, δεν είναι τίποτα αυτά. Θα το ξεπεράσουμε μαζί. Πώς? Με διακριτικότητα. Αυτό που κάνεις με τον Πέτρο μου το ξανακάνεις. Θα τον πετάξεις έξω. Και επίσης πάψε να τα βάζεις με τη Ρεβέκα. Δεν σου θέσει τίποτα. Α, και κάτι άλλο. Το Φίλιππο δεν θα τον ξαναδείς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γίνεται. Δύσκολο λίγο, αλλά θα γίνει. Γιατί και εγώ δεν θα το ξέρω. Περίμενε. Αλέκο. Θέλω να σου μιλήσω μισό λεπτό. Μπορείς να περιμένεις. Άδικος. Περίμενε, σκόπος. Αλέκο. Σου μιλάω. Άδικο σκοπός. Πέρασε η εποχή που μεγάλωσε τι θέλεις. Κοίταξε, δεν θέλω να σε πείσω για κάτι. Μαζί μου μπορείς να είσαι όσο έξαλλος θέλεις. Αλλά όχι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εντάξει. Εγώ έκανα ό,τι έκανα. Εκείνος... Εκείνος. Είναι γιος μου εκείνος. Μην το ξεχνάμε. Έτσι. Είναι γιος μου και έπρεπε να το σκεφτεί έγκαιρα. Δεν περίμενα. Το περίμενα ένας άντρας με μπέσα και μου βγήκε ένας ανόητος ο οποίος δεν ξέρει να τραβήξει τη διαχωριστική γραμμή.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να σε ξετρέλανε σε αυτό το πεδαρέλι. Αλλά μάλλον πληρώνω τη βιασύνη μου σε αυτή την αειδιαστική ιστορία. Ποια βιασύνη, για ποια βιασύνη μιλάς, το γάμο εννοείς? Ακριβώς αυτό, δεν σε ήξερα καθόλου. Αλεκό. Σταμάτα. Πάψε επιτέλους. Πάψε! Άκουσε με μια φορά. Δεν ξέρεις τι θέλεις, Λίδα μου, δεν ξέρεις τι θέλεις. Ή μάλλον όχι, ξέρεις. Θα θέλεις όλα. Όλα και τα διεκδικείς όλα. Έχεις και ένα κερατοπίσμα και τα διεκδικείς όλα. Έτσι, εσύ είσαι η άπλιστη και εκείνος. Εκείνος είναι αθώος. Αθωότητα. Ρομαντισμός. Είναι πράγματα. Σπάνια και δυσέβρετα. Είναι πράγματα που εγώ δεν πρόλαβα να μάθω στη ζωή μου και αυτός τα έχει και τα δύο. Κατάλαβες? Και όταν τον πρωτοείδα να τραγουδάει στη Βενετία. Μπα, βλακί. Πω, αηδία. Σύχαμα. Σταμάτα, δεν μπορώ αυτές τις σκηνές συντριβής, δηλαδή αυτή την υποκρισία δεν μπορώ. Βραχ! Δικαιολογίες τι είναι. Ποιες ρομαντισμοί και αθότητες, κορίτσι μου, σε ποιο τα λες αυτά. Ε, οι ορμόνες παίξαν παιχνίδι εδώ σε αυτό το έσχος. Οι ορμόνες. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα? Ότι ο άνθρωπος τη θασέτει τα αισθητά του με το μυαλό. Αν έχει, όταν έχει. Λοιπόν, το σπίτι μου εδώ δεν το θέλω ζούγκλα. Πώς μου μιλάς έτσι. Δεν μπορώ να. Δεν σε αναγνωρίζω. Όχι, θέλω να το βάλω στα πόδια τώρα. Ξέχασε το αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Από εδώ δεν θα βγεις. Εσύ θα μείνεις εδώ και αυτός δεν θα ξαναπατήσει εδώ ποτέ. Πες του το. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Ναι, μόνο που αυτό δεν γίνεται, γιατί αυτός είναι γιος σου. Θα το θυμόταν όταν έπρεπε. Απ' έξω, μόλις πάρκαρα. Ξεπάρκαρα και πάμε. Για πού? Σινεμά, βόλτες, αεροπλαστή, όπου θέλεις. Πάμε να φύγουμε. Τι είπατε, καλέ? Πάμε και θα σου πω στον δρόμο. Μας κυνηγάνε. Βρε, πάμε να φύγουμε που σου λέω γρήγορα. Κατάλαβα, πάλι μπαρούτι μυρίζει. Καλά, δεν μου λες τι πάθανε πάλι, αρπαχτήκανε. Να μη σε νοιάζει, πάμε. Για λίγο. Πρέπει. Λίδα. Δεν θα φύγεις. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Κατάλαβε με, δεν θέλω να... Δεν θα φύγεις. Τι θα κάνεις, θα με εμποδίσεις, δηλαδή πώς? Θα κλειδώσεις τις πόρτες? Εάν φύγεις δεν θα με ξαναδείς. Εννοείς? Εννοώ ότι...